Η Αμερικανική Μασονία. Οι ριζοσπαστικές φιλοσοφίες που βρήκαν κόνιμο έδαφος στη Γαλλία και τη Γερμανία δεν βρήκαν έδαφος εύκολο στην Αμερική. Ενώ οι Γάλλοι Μασόνοι επεδίωξαν να καταστρέψουν τη μοναρχία και κάθε εξουσία της στην Αμερική, διατηρήθηκε και βελτιώθηκε το Βρετανικό πολίτευμα. Πολλοί Αμερικανοί Μασόνοι πίστευαν ειλικρινά ότι η αδελφότητά τους είχε χριστιανικό χαρακτήρα και προσπάθησαν να διατηρήσουν αυτή την εντύπωση. Το ενδιαφέρον σχετικά με την επιρροή των μυστικών εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυξήθηκε όταν ξέσπασε μια αντιμασονική έκρηξη το 1826 μετά τη δολοφονία του καπετάνιου William Morgan από την Μπατάβια της Νέας Υόρκης. Ο Morgan δολοφονήθηκε από τους μασόνους αμέσως μετά τη δημοσίευση μιας σύντομης έκθεσης για τη μασονία. Το έγκλημα του Morgan ήταν ότι ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε τις τελετουργίες τους, τους όρκους και τις κωδικές λέξεις που χρησιμοποιούνταν στους τρεις πρώτους βαθμούς της μασονίας, που είναι γνωστή σαν Κιανή Στοά. Οι στόχοι της μασονίας. Η μασονία, επιφανειακά τουλάχιστον στην τεράστια πλειοψηφία των μελών της, παρουσιάζεται αυλαβής. Ωστόσο, αμφίβολα, η μασονία και ο χριστιανισμός βρίσκονται σε μια αδιάλλακτη ιδεολογική πάλη από την εποχή του Ιησού. Στο βιβλίο με τίτλο «Αιρέσεις και μυστικές εταιρείες», ο συγγραφέας μασονικών θεμάτων Le Cultoux de Cantelou έγραψε το 1863 σχετικά με τον στόχο των μυστικών εταιρείων. «Ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο αγώνας εναντίον της Εκκλησίας και της χριστιανικής θρησκείας και ο αγώνας αυτών που δεν έχουν, εναντίον αυτών που έχουν. Όλες οι μυστικές εταιρείες έχουν σχεδόν ανάλογες μοιήσεις από τους Αιγυπτίους μέχρι τους Ιλουμινάτι και οι περισσότερες από αυτές διαμορφώνουν μια σειρά σκέψεων και αναπτύσσουν άλλες σκέψεις. Inquire within, her name for Miss Stoddard, Tribe of the Sespent, σελίδα 10. Μια άλλη αυθεντία, ο Vicomte με Leon de Ponsins, εξήγησε ότι ο στόχος του ελευθεροτεκτονισμού ήταν η διαστρέβλωση της χριστιανικής φύσης του δυτικού πολιτισμού μέσα σε μία μασονική θρησκεία που αποκάλεσε αθεϊστικό ορθολογισμό. Σύμφωνα με τον De Ponsins, η εξόντωση του χριστιανισμού είναι απαραίτητη για τη μασονία ώστε να εγκαταστήσει τη νέα πολιτική και κοινωνική πολιτεία στη θέση της. Η βαθύτερη ουσία της πάλης αυτής είναι θρησκευτική. Είναι μια πάλη ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, ο οποίος κατευθύνεται μόνο από τη λογική. Στη συνέχεια, στην καλύτερη καταγγελία που έγινε ποτέ κατά της μασονίας, ο De Ponsins έγραψε «Ο μεγαλύτερος στόχος του ελευθεροτεκτονισμού είναι να διαδώσει ιδέες, επιφανειακά ευγενικές και ωραίες, αλλά καταστροφικές στην πραγματικότητα που βασίζονται στο φημισμένο σύνθημα «Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα». Η μασονία είναι ένας τεράστιος προπαγανδιστικός οργανισμός, ενεργεί με ύπουλο τρόπο, διαδίδοντας τον επαναστατικό βρασμό. Οι ηγέτες της τον διαδίδουν στα μέλη των ανώτερων στόχων τους και αυτοί στη συνέχεια το μεταδίδουν στις κατώτερες στοές και στη συνέχεια διεισδύουν στις οργανωμένες μάζες και στον τύπο. Και φτάνει έτσι στον κόσμο. Ακούραστα ενεργώντας όσο καιρό απαιτείται, δραστηριοποιούνται και επηρεάζουν την κοινή γνώμη, διαμορφώνοντας την έτσι όπως απαιτείται για την κατάλυση των εθνών. Το 1789 και το 1848, τα χρόνια των Γαλλικών Επαναστάσεων, ο ελευθεροτεκτονισμός σε μια εποχή που δέσποζε απέτυχε στην πρωταρχική του προσπάθεια. Διδαγμένος από τις εμπειρίες αυτές, συνέχισε την πορεία του με αργότερο αλλά σταθερότερο ρυθμό. Όταν επιτεύχθηκε η πρώτη μισή της Επανάστασης και κρίθηκε ικανοποιητική, η μασονία άφησε το έδαφος στις επιθετικές οργανώσεις των Καρμπονάρι και των Μπολσεβίκων και σε άλλες φανερές ή μυστικές εταιρείες και αποτραβήχτηκε. Δεν εκθέτονταν ώστε να συνεχίσουν ανενόχλητα τις δραστηριότητές τους. Η μασονία ποτέ δεν ενεργεί στο φως της μέρας, καθώς γνωρίζει την ύπαρξή της, τα μέρη που γίνονται οι συναντήσεις. Όλοι όμως αγνοούν τους στόχους της και τους πραγματικούς της ηγέτες. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των μασόνων θεωρούν τους εαυτούς τους ηγέτες. Είναι όμως απλώς όργανα του μηχανισμού της αίρεσης που υπηρετούν. Πολλοί έντιμοι μασόνοι είναι τόσο τυφλοί που θα μείνουν εμβρόντιτοι όταν μάθουν για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται. Η μασονική τελετουργία που αποκαλύφθηκε. Κάθε μασόνος ορκίζεται μια σειρά όρκους, τόσο πανάρχιους που θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο κεφάλαιο για να περιγραφούν. Οι όρκοι αυτοί ονομάζονται όρκοι αίματος.
Η μασονία όπως την αναγνωρίζουν στην Αμερική σήμερα θεωρείται ότι έχει 33 βαθμούς ή επίπεδα. Με το πέρασμα του χρόνου δημιουργήθηκαν διάφοροι οργανισμοί που προσπαθούσαν να προσθέσουν επιπρόσθετους βαθμούς. Ο Μορμονισμός είναι ένας τέτοιος οργανισμός. Ο ιδρυτής του Joseph Smith και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, από τους πρωτεργάτες τους ήταν μασόνοι. Δανείστηκε πολλά από τις μασονικές τελετουργίες για τις νεοδημιουργημένες μορμονικές τελετές τους. Σε κάθε βαθμό που κατορθώνει να φτάσει ένας μασόνος, πρέπει να δίνει όλο και σκληρότερους και σοβαρότερους όρκους. Οι παρακάτω λεπτομέρειες των όρκων που δίνονται κατά την μοίηση στους τρεις πρώτους βαθμούς της μασονίας είναι οι φύλακες άγγελοι των μασονικών μυστικών. Κάθε μασόνος υποχρεώνεται να ορκιστεί ότι θα σκοτώσει οποιονδήποτε μασόνο που αποκαλύπτει τα μυστικά τους. Ευτυχώς για την ανθρωπότητα, μερικές τολμηρές ψυχές τα τελευταία 200 χρόνια αισθάνθηκαν την ανάγκη να μιλήσουν, δημοσιεύοντας αυτή τη μυστική δραστηριότητα, ώστε να μάθει ο κόσμος σχετικά. Χάρη σε αυτούς τους θαραλέους άνδρες, γνωρίζουμε σήμερα το ακριβές λεξιλόγιο και το τελετουργικό των τρίτων πρώτων βαθμών της μασονίας. Μετά από τις προφορικές οδηγίες, τελειώνει η τελετή και ο μύστης αποκτά τους τρεις πρώτους βαθμούς της μασονίας. Λέγεται ότι το 75% των μασόνων δεν προχωρεί ποτέ παραπέρα από τους βαθμούς αυτούς. Η αποκάλυψη των μυστικών αυτών είναι και ο λόγος για τον οποίο δολοφονήθηκε ο Μόργαν. Τι γνωρίζουμε σχετικά με τους απαγωγείς του? Οι ακριβείς λεπτομέρειες της δολοφονίας του δεν είναι γνωστές μέχρι το 1848, όταν ένας από τους τρεις μασόνους που ήταν εμπλεγμένος στο έγκλημα το ομολόγησε στον γιατρό του λίγο πριν πεθάνει, ελπίζοντας άφεση αμαρτιών. Η υπόθεση βγήκε στη δημοσιότητα το 1849, όταν δημοσιεύτηκε στον τύπο πρωτοσέλιδο με τίτλο «Ομολογία». Η δολοφονία του William Morgan ομολογήθηκε από τον άνθρωπο που με τα ίδια του τα χέρια τον έριξε από τη βάρκα στο Νιαγάρα ποταμό. Ο ομολογητής, ο Henry Valance, είπε ότι από εκείνη τη νύχτα ήταν πολύ δυστυχισμένος. «Όπου και αν πήγαινα, ό,τι και αν έκανε, ήταν αδύνατο να αποβάλω το έγκλημα αυτό από τη συνείδησή μου. Το στίγμα του Κάιν ήταν πάνω μου, ήταν η κατάρα του πρώτου φόνου, η κοιλίδα του αίματος. Ήταν πάνω στα χέρια μου και δεν μπορούσε να ξεπληθεί». Rev. Charles Finney, The Character, Claims and Practical Workings of Freemasonry, 1869, σελίδα 12. Οι συνωμότες απήγαγαν τον Μόργαν και τον εκδότη του στην Μπατάβια της Νέας Υόρκης, αλλά ο εκδότης σώθηκε επειδή έξαλλοι πολίτες της Μπατάβια καταδίωξαν τους απαγωγείες. Ο Μόργαν δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός και οι μασόνοι προκάλεσαν τόσο μεγάλη σύγχυση που ήταν αδύνατο να εξιχνιαστεί το γεγονός. Οι δικαστές ήταν τελείως ανίκανοι να προχωρήσουν εναντίον της πλατιά διαδεδομένης συνωμοσίας που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους μασόνους. Φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα με τους δικαστές, τους σερίφηδες, τους μάρτυρες ή τους ενόρκους. Οι μασόνοι δημοσίευσαν δύο πλαστές εκδόσεις έργων του Μόργαν και τις κυκλοφόρησαν σαν αυθεντικές εκδόσεις που τις είχε τάχα κάνει ο ίδιος ο Μόργαν. Οι εκδόσεις αυτές έγιναν για να εξαπατηθούν οι μασόνοι που δεν είχαν δει ποτέ το βιβλίο του. Είχαν όμως επηρεάσει την Αμερικανική Μασονία. Το 1826, όταν ο Μόργαν εξέδωσε το βιβλίο του, υπολογιζόταν ότι υπήρχαν στην Αμερική 50.000 ελευθεροτέκτονες. Λέγεται ότι εξαιτίας του βιβλίου, 45.000 από αυτούς εγκατέλειψαν την Μασονία. Rev. Martin Wagner, Freemasonry and Interpretation, 1912, σελίδα 10. Και έκλεισαν 2.000 στοές. Finney, σελίδα 91. Ο συγγραφέας William J. Wallen, γράφοντας το 1958, εξήγησε: «Σαν συνέπεια του σκανδάλου ήταν η δημιουργία του αντιμασονικού κόμματος. Κέρδισαν 128.000 ψήφους στις εκλογές του 1830 και κατέβασε τον Vermont στις προεδρικές εκλογές του 1832. Ο Ροντ Άιλαντ και ο Βερμόντ πέρασαν νόμους εναντίον των όρκων αίματος των μασόνων. Χιλιάδες μασόνοι έκαψαν τους μανδύες τους. Σε μερικά χρόνια τα μέλη των στοών της Νέας Υόρκης έπεσαν από 30.000 σε 300. Άμεσα συνέπεια του περιστατικού του Μόργαν». Πηγή: Wallen, Christianity and American Freemasonry, σελίδα 9. Ένας από αυτούς που εγκατέλειψαν την τάξη των μασόνων ήταν και ο Φίλαρντ Φιλμόρε, ένας νέος δικηγόρος από το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, που έγινε αργότερα ο 13ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Ο Φίλμορ συμμετείχε στο Αντιμασονικό Κόμμα το 1828. Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα 1980. ΒΙΒ, σελίδα 138. Σύμφωνα με έναν συγγραφέα, ο πρώην μασόνων Φίλμορ προειδοποίησε κάποια φορά: «Η μασονική αδελφότητα ποδοπατείται από δικαιώματά μας, αψηφεί τις αρχές της δικαιοσύνης και προκαλεί κάθε κυβέρνηση που δεν μπορεί να ελέγχει». Wallen, σελίδα 5. Η γερουσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης έκανε έρευνα σχετικά με τη μασονία. Στο πόρισμά της ανάφεραν ότι το 1829 στη μασονία εισχώρησαν ισχυροί και πλούσιοι άντρες και ότι τα μέλη της κατήχαν κάθε θέση όπου η ισχύς ήταν σημαντικό πλεονέκτημα. Στο πόρισμά τους, οι γερουσιαστές κατέκριναν επίσης τον ρόλο του τύπου, λέγοντας ότι ο τύπος ήταν σιωπηλός σαν τάφος. Το αυτοαποκαλούμενο αίσθημα της ελευθερίας δέχτηκε τη μασονική επίδραση. Υπλήγηκε από την ισχύ της. Fischer, Behring, The Long Door, σελίδα 34. 5 χρόνια αργότερα, το 1834, μια επιτροπή της νομοθετικής εξουσίας της Μασαχουσέτης ερεύνησε την εταιρεία των μασόνων. Αποφάνθηκε ότι ο ελευθεροτεκτονισμός ήταν μια διακεκριμένη ανεξάρτητη κυβέρνηση μέσα στην δική μας κυβέρνηση και βρίσκεται πίσω από τον έλεγχο των νόμων της χώρας, έχοντας σαν μέσο την μυστικότητά τους. Πηγή: William Steele, Νέα Παγκόσμια Τάξη, σελίδα 167. Στην Αγγλία, ωστόσο, οι αποκαλύψεις του Μόργαν δεν είχαν τόσο αρνητική επίδραση. Στο τέλος της δεκαετίας του 1700 υπήρχαν περίπου 320 αγγλικές στοές. Το 1864 υπήρχαν 1000 στοές. 19 χρόνια αργότερα, ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε. Μέχρι το 1903, ο αριθμός των στοών έφτασε τις 3000. Την ίδια χρονιά, μοιήθηκε στη Βρετανική Μασονία ο Winston Σιρσίλ. Η στοά με τον αριθμό 4000 άνοιξε το 1919 ή με αριθμό 5000 το 1926 ή με αριθμό 6000 το 1944 ή με αριθμό 7000 το 1950 και μέχρι το 1981 υπήρχαν 9003 βρετανικές στοές. Για 500.000 Βρετανούς μασόνους, περίπου το 1 δέκατο του μασονικού πληθυσμού των ΗΠΑ. Λέγεται ότι ακόμα και σήμερα πολλά δημαρχία στη Μεγάλη Βρετανία παρέχουν ιδιωτικά δωμάτια στους μασόνους για τις συνελεύσεις τους. Το ίδιο ισχύει και για την Scotland Yard, το αρχηγείο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Βρετανίας.